από τον προηγούμενο Σεπτέμβριο του 2021. Έχει δημιουργηθεί θέμα στελέχωσης του κλασικού ακτινολογικού τμήματος. Είχαμε επισημάνει τη διαφαινόμενη μείωση προσωπικού όταν το ανθρώπινο δυναμικό του κλασικού ακτινολογικού επρόκειτο να επανδρωθεί το αιμοδυναμικό τμήμα, όπως και έγινε. Χωρίς να ληφθεί υπόψη ότι το ανθρώπινο δυναμικό που έφυγε θα έπρεπε να αντικατασταθεί. Δεν είναι καθόλου υπερβολή ότι ήμασταν 16 συνάδελφοι και αυτό εύκολα αποδεικνύεται. Τώρα είμαστε 9. Είχαμε ένα κλασικό ακτινολογικό με άριστη λειτουργία που εξυπηρετούσε ταχύτατα όλες τις κλινικές, όλα τα τμήματα και όλους τους εισερχόμενους ασθενείς. Ας έρθουμε στη σημερινή πραγματικότητα. Λειτουργούμε 9 συνάδελφοι το κλασικό ακτινολογικό. Τα οφειλόμενα ρεπό έχουν φτάσει 250. Τα έχουμε δουλέψει και υπάρχουν υπόλοιπα αδειών από το 2021. Η μείωση του προσωπικού, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οφείλεται στη μόνιμη μετακίνηση σε άλλο τμήμα, σε αποχωρήσεις συναδέλφων λόγω μεταφοράς τους σε άλλο νοσοκομείο εκτός νησιού, σε μακροχρόνιες άδειες τοκετού μητρότητας ανατροφής. Πρόσφατα, ένας ακόμα συνάδελφος έλαβε μακροχρόνια αναρωτική άδεια λόγω ατυχήματος. Η πληροφορία που ακούστηκε ότι κάποιος συνταξιοδοτήθηκε δεν ισχύει. Το πρόβλημα είναι γνωστό στους ανωτέρους εδώ και πολλούς μήνες. Έχουν γίνει εκκλήσεις επανειλημμένως για πρόσληψη προσωπικού ώστε να επιστρέψει το κλασικό ακτινολογικό στην ομαλή του λειτουργία. Εμείς, οι εργαζόμενοι του τμήματος αυτού, δεν ζητάμε τίποτα παραπάνω από το να έχουμε ανθρώπινες συνθήκες εργασίας. Ζητήσαμε βοήθεια από όμορο τμήμα. Μας την αρνήθηκαν. Η συντονίστρια του κτηνοδιαγνωστικού τομέα. Αυτή η μεροληπτική στάση απέναντί μας δεν μπορούμε να την κατανοήσουμε. Γνώμη μας, θα έπρεπε να προσπαθεί για το κοινό καλό όλων των τμήματων που συνθέτουν τον ακτινοδιαγνωστικό τομέα και να είναι δίκαιη προς την ορθότερη κατανομή του προσωπικού. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση πρότεινε μία προσωρινή λύση που θα μας έβγαζε από αυτή τη δύσκολη θέση, αλλά απορρίφθηκε από τη συντονίστρια. Μας προτάθηκε μείωση ατόμων, μείωση ανθρώπινου δυναμικού σε κάθε βάρδια. Θεωρούμε ότι αυτό θα έχει περαιτέρω επίπτωση στην υπάρχουσα σωματική μας κόπωση. Επίσης, ο χρόνος εξυπηρέτησης ασθενών θα είναι πέραν ή και διπλάσιος του αναμενόμενου. Μας προτάθηκε επίσης να μην πηγαίνουμε σε απογευματινά χειρουργία. Οι ορθοπαιδικοί και οι νευροχειρουργοί είναι ενήμεροι, συμφωνούν. Ενδεικτικά, να αναφέρουμε ότι σε μερίσια βάση από το ακτινολογικό περνάνε γύρω στους 150 ασθενείς. Επίσης, να αναφέρουμε ότι σε ετήσια βάση εξυπηρετούμε 40.000 ασθενείς το κλασικό ακτινολογικό. Κατά τα τελευταία έτη έχουμε επιπλέον επιβαρυνθεί με το μεταναστευτικό και με ασθενείς COVID, καθώς το 99% των εισερχομένων με COVID περιστατικό εξυπηρετούνται από το τμήμα μας τόσο κατά την εισαγωγή τους όσο και κατά την νοσηλεία τους, παρέχοντας τις υπηρεσίες μας στους θαλάμους νοσηλείας. Πώς είναι δυνατόν αυτός ο όγκος δουλειάς να αντιμετωπιστεί το πρωί με 2 ή με 3 συναδέλφους? Επειδή δεν θέλω να υπάρξει μεγαλύτερη ρήξη, αυτό που εγώ θέλω και οι συνάδελφοί μου από εδώ είναι ομόνοια και να βρούμε μια λύση για το ακτινολογικό. Δεν θέλουμε περαιτέρω ρήξεις με οποιονδήποτε. Αυτό είναι μια διαμαρτυρία. Το πρόβλημά σας είναι η μείωση. Η μείωση, όταν λέμε ότι με 16 άτομα ήταν εύρυθμη η λειτουργία του ακτινολογικού, φανταστείτε ότι με 9 άτομα τι γίνεται τώρα. Ποια θα είναι η λύση για σας, τι ζητάτε? Είπατε ότι έγινε... Έστω αυτή τη στιγμή και μια προσωρινή λύση, αλλά να δοθεί μια λύση διαπαντός, να πάρουν 2-3 άτομα να μπορούμε να δουλεύουμε άνετα. Παράδειγμα θα σας πω, έτσι. Εάν εγώ θέλω για έναν νέο άνθρωπο 5 λεπτά, αυτός ο χρόνος θα ανεβεί. Μπορεί να είναι 8, μπορεί να είναι 10. Ένας παππούς όμως που έρχεται, που δεν μπορεί να περπατήσει, που έχει κινητική δυσκολία, φανταστείτε μόνοι σας πόσο χρόνο χρειάζεται. Και εδώ υπάρχει το θέμα της επικινδυνότητας πλέον της βάρδιας. Δηλαδή,
Δύο άτομα τι θα μπορέσουν να κάνουν το πρωί και ένα το απόγευμα. Γιατί εκεί πάμε. Κάνετε λόγο για κλασικό ακτινοδιαγνωστικό. Υπάρχουν άλλα διαγνωστικά εργαστήρια και κατά μέσο τον όρο... ακτινοδιαγνωστικό τομέα τον απαρτίζουν το κλασικό ακτινολογικό, το αιμοδυναμικό τμήμα και ο κλασικός και ο αξονικός που είναι μαζί με το μαγνήτη. Γιατί λειτουργούν αυτοί οι δύο? Λειτουργούν. Όπως λειτουργούν. Δεν μας προτάθηκε να είστε δύο άτομα και ένα. Πληροφορίες έχουμε ότι θα είμαστε δύο το πρωί και ένα στο απόγευμα. Συναντήσουμε το διοικητή, έχετε κάνει? Προσπαθήσαμε. Αλλά δεν σας δέχτηκε? Όχι, δεν μπορούμε να πούμε ότι μας δέχτηκε. Πήγαμε ιεραρχικά, πήγαμε μέχρι ενό σημείο. Μέχρι την ιατρική υπηρεσία. Εκεί μπορούμε να πάμε. Θα θέλαμε να βρεθεί λύση στο πρόβλημά μας. Από όποια, είτε επικουρικό, είτε μόνιμο, ό,τι είδους βοήθεια να δοθεί άμεσα, χωρίς να επιβαρυνθούμε εμείς περισσότερο. Όποια προσφορά από άλλα τμήματα θα είναι δεκτή. Κάποια τμήματα δουλεύουν με ραντεβού και κάποια χωρίς ραντεβού. Σαν σωματείο θα προσπαθήσουμε να κάνουμε αύριο ένα έκτακτο διοικητικό συμβούλιο και να προτείνουμε μία στάση εργασίας τρίωρη και από την άλλη εβδομάδα θα είναι επαναλαμβανόμενες στάσεις εργασίας. Αν δεν γίνει και κάτι από εκεί, θα απευθυνθούμε πλέον στην Ομοσπονδία για απεργίες 24 ώρες. Με έτοιμα πια η πρόσληψη 2-3 ατόμων. Δεν είναι πρόσληψη. Δεν γίνεται πριν ένα χρόνο να λειτουργεί το ίδιο τμήμα με 15 άτομα και τώρα να λειτουργεί με 9. 16. Δηλαδή δεν υπάρχει. Οι άνθρωποι έχουν πεθάνει. Και αυτό το ξέρουν πολύ καιρό τώρα. Να βρουν κάπως να καλύψουν το κενό. Ο κύριος Καμπούρης μας έχει πει πολλές φορές ότι έχουν γίνει προσπάθειες πρόσληψης ή είναι στον δρόμο. Κάποιες... Ναι, τι γίνεται με αυτό, έχετε εικόνες? Δεν έχω εικόνα. Το θέμα είναι ότι το πρόβλημα παραμένει. Το πρόβλημα το γνωρίζαμε από το 21, το ενημερώσαμε το 22, το καλοκαίρι το ίδιο. Υπήρχαν περίοδοι που τα παιδιά εδώ του τεχνολογικού παίρνανε άδειες και σε δύο εβδομάδες που έχουν 14 ημέρες κάναν 16 βάρδιες.